Ομολογουμένως όλο το προηγούμενο διάστημα με ευθύνη της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια είχατε και συμπροταγωνιστές και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά, αλλά και την Ελληνική Λύση, την Νίκη, το κόμμα Σπαρτιάτες, άνοιξε μια συζήτηση που ουσιαστικά διαστρέβλωνε το ίδιο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τι λύνει και τι όχι. Όπως είχαμε εκτιμήσει ως ΚΚΕ, δεν αφορά τη ρύθμιση των προσωπικών, οικονομικών, κοινωνικών σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών, την κοινωνική αναγνώριση της συμβίωσής τους. Ούτε αφορά στην ανάγκη να σπάσει κοινωνική προκατάληψη σε βάρος τους, που μπορεί να δυσκολεύει την επιλογή τους στη συμβίωση, για παράδειγμα τις δυσκολίες να νοικιάσουν σπίτι, να προσληφθούν σε δουλειά κτλ. Με βάση τα άρθρα λοιπόν του νομοσχεδίου, ο πολιτικός γάμος στα ομόφυλα ζευγάρια έρχεται να ρυθμίσει την αναγνώριση της κοινή γονικής τους ευθύνης. Και δεν έρχεται μόνο να ρυθμίσει κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Γιατί τίθεται το εξής ερώτημα. Δεν συζητάμε σε κοινωνικό κενό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Από τη στιγμή που τα παιδιά προς υιοθεσία στις δομές παιδικής προστασίας είναι ελάχιστα και πολλαπλάσιες χιλιάδες οι αιτήσεις, είτε από ζευγάρια είτε από μεμονωμένους άνθρωπους να υιοθετήσουν. Θα είχε ένα ενδιαφέρον η κυβέρνηση να φέρει και τα συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί δημοσιευμένα είναι μόνο αυτά που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Πώς ακριβώς θα αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα, όπως λέτε, στην κοινή γονική μέρημνα? Είτε με ιδιωτικές υιοθεσίες, ακόμα και από το εξωτερικό, ανοίγοντας παραπέρα το δρόμο ουσιαστικά για εμπορία παιδιών, προσφύγων, φύγων άλλων ευάλωτων οικογενειών επιχειρωμά, αλλά και από χώρες που λιμοκτονούν, είτε μέσω της εμπορευματοποιημένης ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και αυτό ακριβώς κάνει το άρθρο 11, νομιμοποιεί και τροφοδοτεί παραπέρα την εμπορική παρένθετη μητρότητα για ομόφυλα ζευγάρια ανδρών. Στην αρχή προφανώς θα γίνεται στο εξωτερικό και στη συνέχεια, όπως άλλωστε το ομολογήσατε και εδώ, το ομολογούν και όλοι οι νομικοί επιστήμονες, θα θεσμοθετηθεί και στην Ελλάδα. Όπως επίσης νομιμοποιεί και το εμπόριο της εξωσωματικής γονιμοποίησης από τράπεζα σπέρματος για ομόφυλα ζευγάρια γυναικών. Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ένας κερδοφόρος τομέας με παγκόσμια διάσταση, ιδιαίτερα για την εμπορική παρένθετη μητρότητα, που είναι μια ακραία μορφή εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και εκμετάλλευσης των γυναικών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Και δεν γίνεται να επικαλούμαστε τις γυναικείες οργανώσεις à la carte, γιατί έχουν βγει δεκάδες γυναικείες οργανώσεις στη χώρα μας, οι οποίες αντιδρούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Μόνο από μία μελέτη του 2018 αναφέρεται ότι μόλις το 2% των παγκόσμιων συμφωνιών παρένθετης μητρότητας είναι αλτρουιστικές, όλες οι υπόλοιπες είναι εμπορικές. Και αλήθεια, τις διαφημίσεις κολοσσών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από την Ουκρανία, από την ΗΠΑ, τον Καναδά, από άλλες χώρες, με τιμοκατάλογο για αυτή τη διαδικασία δεν τις έχει δει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Ούτε τις αγγελίες σε site και γραφεία ευρέσεως εργασίας, ακόμα και σε στάσεις λεωφορείων κοντά σε πανεπιστήμια, για να γίνουν γυναίκες παρένθετες ή δότριες οαρίων. Γι' αυτό μην λέμε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει μια εξαίρεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη χώρα μας καταργήθηκαν μια σειρά ασφαλιστικές δικλείδες του νόμου του 2002, που δεν παρέμεινε έτσι όπως είχε τότε, με αλλεπάλληλες νομοθετικές διατάξεις. Το 2014 καταργήσατε την υποχρέωση να έχει μόνιμη κατοικία την Ελλάδα τόσο η παρένθετη όσο και το ζευγάρι που θέλει να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι άνοιξε ο δρόμος και για την εκμετάλλευση γυναικών μεταναστριών. Μόνο τη δεκαετία 2005-2015, από τις 173 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι 113 υποψήφιες παρένθετες ήταν μετανάστριες, ενώ μόνο 39 περιπτώσεις είχαν θεσμούς συγγένειας. Το 2022, τώρα πρόσφατα, βάλατε και μεσάζοντες για να βρει ένα ζευγάρι υποψήφια και οφορούσα. Και μπορούμε μετά από αυτά να μιλάμε για αλτρουιστική πράξη?
Προφανώς και το ΚΚΕ αυτά τα καταψήφισε και για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Και βέβαια, μην λέτε και μεγάλα λόγια, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, ότι δεν θα αποδεχτείτε οι γυναίκες να γίνονται μηχανές αναπαραγωγής παιδιών. Από άλλο δρόμο έρχεστε να νομοθετήσετε την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, που επανέφερε και η συγγήτριά του σήμερα. Εξάλλου σας πιέζουν και οι διάφοροι εκπρόσωποι των ιδιωτικών μεγαθυρίων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να τα προχωρήσετε πιο άμεσα αυτές τις αλλαγές στο πλαίσιο. Όπως βέβαια και άλλοι. Στην πραγματικότητα, με αυτούς τους νόμους, το κράτος τροφοδότησε και τροφοδοτεί όχι τις ανάγκες των υπογόνιμων ζευγαριών κτλ., αλλά τα κέρδη των αντίστοιχων επιχειρηματικών κολοσσών, τον αναπαραγωγικό ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα. Και όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι στα πλαίσια της καπιταλιστικής αγοράς δεν μπορούν να μπουν κανόνες σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, πρώτος και βασικός λόγος για την άρνησή μας στο νομοσχέδιο είναι ακριβώς η εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας. Και δεύτερος εξίσου σημαντικός λόγος και αλληλένδετος είναι ότι με την νομοθετική ρύθμιση υπονομεύεται το δικαίωμα του παιδιού, δηλαδή η κοινωνική του ανάγκη να έχει δεσμούς με τη μητέρα και τον πατέρα. Και αυτή η ανάγκη να μας επιτρέψει να έχει αντικειμενική βάση την αλληλοσυμπληρούμενη σχέση μητρότητας-πατρότητας, και προφανώς αυτή η σχέση έχει κοινωνικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας και τη βιολογική σχέση ανδρικού και γυναικείου οργανισμού στην αναπαραγωγή του είδους. Δηλαδή βάση της τοποθέτησης του ΚΚΕΝ τα δικαιώματα του παιδιού. Και από διάφορους, ομολογουμένως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε ακούσει πάρα πολλά μαργαριτάρια που μάλλον θεωρούν συντηρητισμό να μιλάει κανείς για τα δικαιώματα του παιδιού και προοδευτικό να ξεμπερδεύει το κράτος με κάθε έννοια κρατική στήριξη της παιδικής προστασίας. Στην ουσία, στο νόμο, η γονική ευθύνη αποκτά πλήρη απόσπαση από την αντικειμενική της βάση κοινωνική και βιολογική. Όταν λέτε ότι τα παιδιά επί της ουσίας χρειάζονται μόνο φροντίδα, έρχεστε να διαμορφώσετε ένα νέο πρότυπο. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε ούτε όλα αυτά που αναπαράγατε περί μητρικού και πατρικού προτύπου, όπως δεν θα υπερασπιστούμε και το πρότυπο της γονικής ευθύνης, που είναι το πρότυπο του φροντιστή. Όμως, τα παιδιά τον 21ο αιώνα δεν χρειάζονται φροντιστές. Έχουν ανάγκη από εκείνο το δημιουργικό περιεχόμενο του δεσμού με τη μητέρα και τον πατέρα, στο παιχνίδι, στη βόλτα, στο θέατρο, στον αθλητισμό, στη συζήτηση. Και αυτό το δημιουργικό περιεχόμενο στερούν από τους γονείς διαχρονικά οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια η μεγαλοεργοδοσία με τα 12 ώρα, με τα σπαστάκια κανόνιστα ωράρια, ακόμα και τη δουλειά της Κυριακής. Και πάλι η Ευρωπαϊκή όμως πείρα δεν είναι αλακάρτ την οποία επικαλείστε. Ήδη μπορούμε να δούμε πού πάει το πράγμα με βάση την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονικής Σχέσης. Που όταν γίνει κανονισμός, αυτόματα ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή υποχρεωτικά θα αναγνωριστεί το γονέας 1, γονέας 2, ακόμα και γονική σχέση του παιδιού με περισσότερα από 2 άτομα, ακόμα και με κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι γονιός. Και το νομοσχέδιο ανοίγει τέτοιους δρόμους με συγκεκριμένα άρθρα που μπορούμε να τα συζητήσουμε και σε επόμενες επιτροπές. Υπάρχει όμως και η πείρα των ΗΠΑ. Για τις επολιτείες των ΗΠΑ ήδη αναγνωρίζονται οι πολυγονεϊκές οικογένειες και το κίνητρο για να αναγνωριστούν ποιο είναι, ότι αναγνωρίζεται η γονική σχέση του παιδιού και με κάποιον ή κάποια που για μεγάλο χρονικό διάστημα συμβάλλει στη φροντίδα του. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες αυτής της θολής γονεϊκότητας στο παιδί, ακόμα και στην οργάνωση της καθημερινότητας του παιδιού? Ήδη σε έρευνες αποτυπώνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια και αβεβαιότητα για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτές τις πολυγονεϊκές οικογένειες, ενώ είναι πολύ πιο πιθανόν να επιδράσει το συγκρουσιακό περιβάλλον, καθώς αυξάνεται και ο αριθμός των εμπλεκόμενων σε αποφάσεις που αφορούν το παιδί. Πιο πολλοί γονείς, για να το ξεκαθαρίζουμε, σημαίνει λιγότερες υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στο παιδί, ενώ η ατομική οικογενειακή ευθύνη απογειώνεται. Ας πάμε όμως και σε αυτό που έρχεται να ανοίξει δρόμους ο νόμος και σας κουνάει το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να το φέρετε πιο γρήγορα, για μια γονεϊκότητα ουδέτερη ως προς το φύλο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει η έννοια πατρότητα, έχει αντικατασταθεί από τη γονεϊκότητα και άλλα. Και αυτό αναδεικνύεται και από ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα, ένα ερώτημα. Αν πάμε σε μία γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο, ανοίγει ή δεν ανοίγει ένας δρόμος για να καταργηθούν και μια σειρά δικαιώματα, π.χ. προστασίας της μητρότητας, στο όνομα της ισότητας και της μια διάκρισης. Και πάλι δεν είναι ένα μακρινό μέλλον, γιατί πάλι η ευρωπαϊκή πείρα δεν είναι αλακάρτ. Υπάρχει πείρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Στην Ισπανία, στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η άδεια μητρότητας έχει αντικατασταθεί από την άδεια στο πρόσωπο που κυοφορεί. Αυτό που περιλαμβάνεται και στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όμως αντικειμενοποιείται η γυναίκα και χάνεται κυρίως η ουσία της ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό λοιπόν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και βέβαια άλλων κομμάτων περί δικαιώματος στο γάμο και την τεκνοθεσία είναι παραπλανητικά. Θα έχουμε ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε, ένα μόνο παράδειγμα να φέρω. Η ουσία είναι ότι υπερασπίζεστε με τον νόμο το δικαίωμα πλούσιων ζευγαριών να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν παιδί, την ίδια στιγμή που νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους, δεν μπορούν να προγραμματίσουν αν και πότε θα κάνουν οικογένεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι το παιδί χρειάζεται οπωσδήποτε αγάπη και φροντίδα, αλλά θέλει και 250 ευρώ το μήνα για να πάρει βρεφικό γάλα και πάνες, έχει ανάγκη από βρεφονηπιακό σταθμό, από σχολείο που δεν θα πέφτει το ταβάνι ούτε θα πλημμυρίζει, έχει ανάγκη από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία, δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία που είναι επιστρελεχωμένα, κάποια κλείνουν κιόλας, έχει ανάγκη από δωρεάν κρατική κοινωνική στήριξη, όπως αντίστοιχα και η μητρότητα και η πατρότητα. Και για αυτά προφανώς και δεν γίνεται συζήτηση, γιατί αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, που λογαριάζουν την κοινωνική προστασία της βρεφικής, νηπιακής, παιδικής, εφηβικής ηλικίας ως κόστος για το κράτος. Και όλο αυτό το διάστημα, με ευθύνη της κυβέρνησης, διαμορφώθηκε μια κάλπικη διαχωριστική γραμμή. Όποιος συμφωνεί με το νομοσχέδιο είναι προοδευτικός, όποιος διαφωνεί είναι με την ακροδεξιά και την εκκλησία. Και καταλαβαίνουμε την προσπάθειά σας να συσκοτήσετε το πραγματικό σας κίνητρο, αλλά και την προσπάθεια να ντύσετε τη συντήρηση και τη νέα αντιδραστικοποίηση του καπιταλισμού με προοδευτικό μανδύα. Εξάλλου, πώς αλλιώς θα ξεπλύνετε την αντιλαϊκή σας πολιτική, ιδιαίτερα στη συνείδηση της νεολαίας, όταν την ίδια ώρα φέρνετε πανωτά νομοσχέδια που τσακίζουν κάθε κοινωνικό της δικαίωμα, π.χ. για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι πρόκληση όμως η προσπάθεια που γίνεται να ταυτίζεται η επιστημονική θέση του ΚΚΕ, που περιλαμβάνει και την ταξικότητα, με την αναχρονιστική σκοταδιστική τοποθέτηση της Εκκλησίας, για να κρυφτεί επί της ουσίας η συντηρητική λογική του νομοσχεδίου, που υπερασπίζεται την πυρηνική οικογένεια ως θεμελιακή οικονομική κοινωνική μονάδα, που απλώς εσείς θέλετε να την επεκτείνετε και σε άλλες μορφές συμβίωσης. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε, τι σχέση έχει το ΚΚΕ που έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες ενάντια στην κοινωνική απομόνωση ανθρώπων με κριτήριο το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας, με την Εκκλησία που θεωρεί την ομοφιλοφιλία ως αμάρτημα? Τι σχέση έχει το ΚΚΕ που υποστηρίζει την ισότιμη ελεύθερη συμβίωση δύο ανθρώπων χωρίς οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό? Τι σχέση έχουν οι πρωτοποριακές του θέσεις για τον παροχημένο θεσμό του γάμου, που δεν στηρίχθηκε ούτε στην ικανοποίηση της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, ούτε πολύ περισσότερο στον αμοιβαίο έρωτα, στα αισθήματα, στη συντροφικότητα, με τη θέση της Εκκλησίας ότι ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών αντιβαίνει στη δοσμένη από το Θεό συμπληρωματικότητα άνδρα γυναίκας και στο δοσμένο από το Θεό θεσμό του γάμου. Άρα λοιπόν, σκοταδισμός και συντήρηση είναι να θεωρείται η γυναίκα μηχανή αναπαραγωγής παιδιών, και ξέρετε, αυτή η λογική έχει δύο όψεις. Ελέω Θεού και ελέω κέρδους. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια ή την εμπορική παρένθετη μητρότητα. Και για να κλείνω, αν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο στο νομοσχέδιο, θα ήταν όχι μόνο ένα νομοσχέδιο εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας για την καπιταλιστική κερδοφορία, όχι μόνο νομοσχέδιο ανορθολογισμού, αλλά και νομοσχέδιο
που όχι μόνο δεν συμβάλλει στην εξάλληψη των καταδικαστέων κοινωνικών πρακτικών σε βάρος ατόμων με ομόφυλη αμφίφυλη σεξουαλικότητα, αλλά αντίθετα τροφοδοτεί ακόμα και την ένταση τέτοιων αποκρουστικών ομοφοβικών ρατσιστικών επιθέσεων, και αυτό επιβεβαιώνεται και από την διαβούλευση και τα σχόλια που κυριαρχούν. Γι' αυτό επί της αρχής, με βάση τους παραπάνω λόγους, το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο.